Λοιπόν, Γιώργο, μεγάλες στιγμές. Έχουμε Νίκο Παπαδογιάννη στο γραφείο. Μετά από δεν ξέρω και εγώ πότε. Αφού μπερδεύτηκα και πήγα στα παλιά γραφεία κατά λάθος. Λοιπόν, Νίκ Παπ, μιας και μας έκανες την τιμή σήμερα και είσαι μαζί μας. Από τα δεν ξέρω και εγώ πόσα θέματα Γιάννη Αντετοκούμπο που κάναμε τις τελευταίες μέρες μετά την ανανέωση και την υπογραφή του Supermax, ποιο είναι αυτό που σου έκανε περισσότερη εντύπωση? Εμένα πάντα μου αρέσει να διαβάζω τα θέματα τα οποία βάζουν στη ζυγαριά την κοινική επαγγελματική του υπόσταση, την όποια, με τις αρχές του. Δεν ξέρω να ξεχωρίσω κάποιο συγκεκριμένο, αλλά μου αρέσει ό,τι τονίζει το loyalty που λένε οι Αμερικανοί. Αρχίσαμε με Αμερικανιές, όπως βλέπετε. Δηλαδή την πίστη του, την αφοσίωσή του, τις αρχές που έχει μέσα το παιδί αυτό. Γιατί εγώ πιο πολύ για αυτό τον αγαπώ. Ούτε για τα τρίποντά του, ούτε για τα rebound του, ούτε για την άμυνά του, ούτε για τίποτα. Για το γεγονός ότι θυμάται και τιμά τις ρίζες του, τους ανθρώπους που τον βοήθησαν, τους ανθρώπους που πόνταραν πάνω, που επένδυσαν πάνω του, αυτό ουσιαστικά έκανε. Όλα αυτά που καθορίζουν αυτή την ετικέτα που λέμε αθλητής παλαιάς κοπής. Πραγματικά. Γιατί τώρα, άμα σε βάλω να μου πεις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα χωρίς να σκεφτείς λίγο, πες μου σκιαγράφησέ μου τα τελευταία 5 χρόνια της καριέρας του Ντουράντ, ας πούμε. Μπορείς με τη μία να πεις τότε παίζει εκεί, τότε εκεί, τότε εκεί. Ή του Κοχάι Λέναρντ, ή του Πολ Τζόρτζ. Πώς το πεις αυτό? Του Λέναρντ, τέλος πάντων. Μάλιστα. Ή του Πολ Τζόρτζ. Θέλω να πω ότι η τάση τα τελευταία χρόνια είναι να ψάχνουν οι παίκτες τα εύκολα δακτυλίδια. Να πηγαίνουν στις Super Teams, να φτιάχνουν Super Teams και να ψάχνουν ετοιμοπαράδοτα πρωταθλήματα με ομάδες μίας χρήσης πολλές φορές και γρήγορης καύσης. Ο Γιάννης έκανε το εντελώς αντίθετο. Είπε: εγώ θα γίνω σημαία εδώ. Πόσες σημαίες πάνω στο NBA σήμερα? Μόνο Κάρι. Ουσιαστικά ναι. Από τους, ακόμα και ο Χάρντεν που είναι πολλά χρόνια δεν ξεκίνησε από το Χιούστον. Πλαχώμα. Ναι, και πολύ αμφιβάλλω να θα συνεχίσει και στο Χιούστον. Γιωργάρα, εσύ σε ποια θέματα μπήκες και διάβασες ή σου έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτό? Εγώ αυτό που είδα και έψαξα κιόλας και από την αρχή είναι το νέο του συμβόλαιο, πώς θα χωρίζεται. Και εκεί που στο ρούκι, στη ρούκι χρονιά του, πώς έπαιρνε, 1,7 εκατομμύρια δολάρια. Θα φτάσει να παίρνει, αν επιλέξει το player option το 25-26, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 52 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Μιλάμε τώρα για ασύλληπτα νούμερα, έτσι. Εντάξει, που είσαι καλό στα μαθηματικά, Αντώνη. Πόσα λεφτά είναι αυτά ανά δευτερόλεπτο? Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία. Τα έγραφες κιόλας, τα υπολόγισες. Είχες βγάλει τα κομπιουτεράκι, όχι, εμένα, εγώ έμεινα πάνω σε ένα θέμα το οποίο έκανε το πρωί η Τόνια Ισπανού, η οποία κάθισε και υπολόγισε τα χρήματα που θα πάρει με βάση τη χρονιά ολόκληρη. Και έβγαλε λοιπόν ότι... Ενώσει την πρώτη χρονιά. Ναι, ο Γιάννης θα πάρει 45,6 κατά μέσο όρο για μία σεζόν. Αν βάλει όλες τις χρονιές μαζί, 556,6 δολάρια για κάθε παιχνίδι, ναι. 139.000 δολάρια για κάθε περίοδο, για κάθε 12 λεπτό δηλαδή, 11,6 δολάρια το λεπτό που ζει, τι? που ζει, έτσι, και 193 δολάρια το δευτερόλεπτο. Τι? Τακ, 193. Για να γυρίσουμε πάνω σε αυτό το οποίο δηλαδή είδες. Παίρνει για κάθε μάτς όσο είναι το συμβόλαιο του Σπανούλη και του Πρίντεζη μαζί φέτος. Ναι, κάτι τέτοιο, ναι. Αλλά να γυρίσω σε αυτά τα οποία είπες. Των πιθανών συμπαικτών του Ολυμπιακού Αγώνες, αν πάνε όλα καλά. Μακάρι. Μακάρι. Δεν το βλέπω, αλλά μακάρι. Λοιπόν, να πάρω παρακάτω. Θα δείξουμε άλλη κουβέντα. Άρχισε και λέω. Εγώ πάω παρακάτω. Δεν παρακολούθησα τη συνέντευξη τύπου που έδωσε τα ξημερώματα στους δημοσιογράφους του Milwaukee. Την είδα το πρωί, μόλις ξύπνησα στο κινητό μου στο κρεβάτι. Και οφείλω να πω ότι έμεινα σε δύο κουβέντες. Στην ατάκα που είπε ότι αυτή τη στιγμή ο πατέρας μου, ο Τσάρλς, εκεί πάνω θα χορεύει. Μόλις έμαθε ότι υπέγραψα το Supermax συμβόλαιο. Και το δεύτερο είναι ότι, ξέρεις, το ρώτησε ένας δημοσιογράφος, συνήθως οι superstars που μεγαλώνουν και αναπτύσσονται στο NBA σε μικρές αγορές, όταν έρχεται η ώρα, συνήθως επιλέγουν να μετακομίσουν στις μεγάλες αγορές για τα φώτα, τα λαμπερά κλπ. Και ο ίδιος απάντησε ότι εγώ εκστασιάστηκα την πρώτη μου σεζόν σαν rookie όταν είδα κάποια παιδιά στους δρόμους του Milwaukee να φοράνε τη φανέλα μου με το νούμερο 34. Και πραγματικά τρελάθηκα και
σκεπτόμενος τώρα που είχα την μεγάλη απόφαση το ενδεχόμενο να φύγω, δεν ήθελα ποτέ να δω την εικόνα του να μου καίνε την εμφάνιση με το όνομά μου στην πλάτη. Ποια εμφάνιση, Αντώνη μου, για την εμφάνιση την οποία την έφερα και εδώ. Για χάρη δεν καίγεται με τίποτα. Συζήτηση. Είναι άκαυτη. Άκαυτη. Αυτή την εμφάνιση σε πυρήμαχο υλικό. Αυτή την εμφάνιση τη φόρεσε και λεπτομέρεια, ο Γιάννης στον αγώνα της ρούκη σεζόν του στο Σαν Αντώνιο. Τότε που είχα πάει η αποστολή του Γκαζέτα στο Χιούστον και στο Σαν Αντώνιο. Του την είχα ζητήσει μετά το Χιούστον. Δεν ήξερε, ήταν τροπαλός. Μου λέει: δεν ξέρω, μπορεί να με αφήσουν. Και δεν ξέρω αν θα έχω εμφάνιση να παίξω αύριο. Φαντάσου. Φαντάσου. Και σήμερα μπορεί να αγοράσει την Άγια. Την επόμενη μέρα πήγα στα αποδυτήρια. Μου λέει: θα έρθει στο Σαν Αντώνιο. Εγώ εντωμεταξύ δεν είχα υπολογίσει να πάω στο Σαν Αντώνιο. Θα έμενα στο Χιούστον και θα παρακολουθούσα αρκετά παιχνίδια των Rockets μαζί φυσικά και με το μάτς των Bucks. Πήρες το Greyhound και έφυγες. Πήρα νίκες σαν αυτοκίνητο, 2,5 ώρες δρόμο μέσα από χωράφια, μέσα από λαγκάδια κτλ. Και πέτυχα και τον Ζούρο εκείνη την ημέρα που ήταν εκεί και παρακολουθούσε τις προπονήσεις των San Antonio Spurs. Πήγα ένα το παιχνίδι και την επόμενη και αμέσως μετά το μάτς μπήκα στα αποδυτήρια και μου λέει: ορίστε, κύριε. Μου την υπέγραψε κιόλας εκείνη τη στιγμή. Και έχει παραμείνει, βέβαια, την έχω πλύνει μετά από 7 χρόνια. Και έχει παραμείνει μέχρι. Μην φύγει το αυτόγραφο. Μην φύγει το αυτόγραφο. Κοίταξε, είναι καταπληκτικός ο Γιάννης. Είναι καταπληκτικός σε αυτό που έχει στο κεφάλι του και στην ψυχάρα του. Αυτό που είπε, εσύ λες για τη συνέντευξη που έδωσε εκεί. Εγώ θα μείνω σε κάτι που είπε σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Ελλάδα πριν επιστρέψει στην Κοσμοτέ TV. Και είπε κάτι καταπληκτικό. Δεν θέλω, λέει, να μιλάω για τέτοια πράγματα στη διοίκηση, διότι αυτές οι αποφάσεις αλλάζουν τις ζωές ανθρώπων. Βέβαια. Ναι, μπράβο, για τους συμπαίκτες του. Αναφερόμενος στους συμπαίκτες του, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένας συμπαίκτης με τον οποίο έχει πολύ καλή σχέση και ο οποίος επλήγει από όλες αυτές τις ανταλλαγές είναι ο Έρικ Μπλέτσο, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε Νέα Ορλεάνη. Ο Γιάννης είναι υπερβολικά συναισθηματικός καμιά φορά. Ο Τζορτζ Χιλ ήρθε και έκανε διακοπές μαζί του 10 μέρες εδώ. Το Σεπτέμβριο και τώρα πλέον είναι στην Οκλαχώμα. Καμιά φορά το κάνει στη συναισθηματικότητά του ο Γιάννης. Το έχει πάρει πολύ βαριά όταν απολύθηκε ο Τζέισον Κιντ. Ενώ άμα το δει κανείς τυπικά, κοινικά, μπασκετικά, ήταν λάθος η παραμονή του Κιντ. Και ναι. Η στήριξη που ενδεχομένως του πρόσφερε ο Superstar. Και στην ίδια συνέντευξη υπήρχε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Που λέγαμε πριν για τις, που δεν θέλει να πάει σε μια ομάδα να κάνει super team κτλ. Αυτό είπε: εγώ εδώ είμαι. Όποιο θέλει, α έρθει εδώ πέρα μαζί μου. Ναι, δεν με πειράζει. Αυτό είπε να τον πειράζει. Δηλαδή, αν αύριο πάρει τον Μιλγόκι, τον Χάρντεν θα στραβώσει ο Γιάννης γιατί θα μοιράζονται την μπάλα. Σε καμιά περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να πάρει τον Μιλγόκι και τον Χάρντεν. Γιατί δεν τον γουστάρει κιόλας ο Γιάννης, όχι τίποτα άλλο. Κάποιον άλλον. Αυτού του επίπεδου. Και αν δεν πάρει ποτέ πρωτάθλημα ο Γιάννης, μειώνεται το μεγαλείο του. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Έχει μειωθεί το μεγαλείο του Τσαρλς Μπάρκλεϊ, του Καρλ Μαλόν, του Στιβ Νας, του Ρέτζι Μίλλερ, του Τζον Στόκτον, του Έλτζιν Μπέιλορ παλαιότερα. Όλοι μιλάμε για λένε Hall of Famers κολοσσούς. Θα έχουν να λένε για τον Greek Freak που ήταν ένας ξεχωριστός superstar. Ναι, θα είναι ένας μικρούλης αστερίσκος κατά την καριέρα. Λοιπόν, για να περάσουμε μετά την ιστορία του Γιάννη. Που πριν, είναι πραγματικά... πριν περάσουμε στο Γιάννη, να κάνω μια ερώτηση έτσι ως πρόβλεψη. Ναι. Βλέπουμε threepeat MVP. Εγώ προσωπικά το βλέπω δύσκολο. Με την έννοια ότι οι Bucks δεν άλλαξαν δραματικά. Ναι. Με την προσθήκη του Holiday, σαφώς είναι καλύτερος παίκτης από τον Μπλέτσο. Και πιο ταιριαστός. Και πιο ταιριαστός και καλύτερος αμυντικός και γενικότερα πιο σκληροτράχυλος παίκτης, με περισσότερες δυνατότητες. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν μεγάλωσαν ουσιαστικά. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν μπορούν και να μεγαλώσουν περισσότερο. Είναι μπλοκαρισμένοι. Είναι μπλοκαρισμένοι η βάση των κανονισμών και δεν μπορούν να κάνουν κινήσεις ούτε τώρα. Ούτε το επόμενο καλοκαίρι. Ακόμα και ο Holiday είναι ελεύθερος το καλοκαίρι. Ναι. Άσχετα αν εικάζεται ότι υπάρχει μια προσυνεννόηση. Ναι. Αλλά κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αν τα πράγματα πάνε στραβά θα μείνει και ο Holiday. Οπότε είναι δύσκολο να βελτιωθεί η ομάδα αυτή. Αλλά ξέρεις, είναι περίεργο πράγμα η βελτίωση μιας ομάδας. Είναι και θέμα αχημίας. Όχι, θέλω να πω ότι δεν βλέπω μια τόσο κυριαρχική σεζόν όσο πέρσι και πρόπερσι για τους Bucks σε όλη τη διάρκεια της χρονικής περίοδου. Ο Γιάννης ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά με το δεδομένο ότι η ομάδα ενδεχομένως να μην είναι το ίδιο κυριαρχική και να μην πάει τρένο μέχρι το τέλος στην κορυφή με το καλύτερο ρεκόρ όλη τη κανονική περίοδου,
Πιστεύω ότι πολύ σωστά τα στοιχήματα, τα γραφεία στοιχημάτων του Las Vegas έχουν αρχίσει πλέον και προκρίνουν την υποψηφιότητα του Λούκα Ντόντσιτς σαν αυτή τη στιγμή τον πιθανότερο υποψήφιο νέο MVP. Εν τω μεταξύ, αν έχει προσέξει ο Αντετοκούμπο από την πρώτη σεζόν στην NBA 13-14 μέχρι και φέτος, κάθε χρόνο ανέβαζε. Σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Σε όλες. Δεν πάει γίνοντας και φέτος. Δεν πάει πιο πάνω. Πώς θα πάει. Πρέπει να βάζει 35 πόντους και να παίρνει 16 rebound. 15 rebound. Σε κάτι μάτς λέει υπεράνθρωπα. Τρελά νούμερα. Εμένα μου φαίνεται πιο πιθανό να βαρεθούν οι εκλέκτορες να το ψηφίζουν. Ότι ας ψηφίζουμε κάποιον. Αν είναι στα ίσα με τους αντιπάλους του. Αν είναι δηλαδή 50-50 με τον Durant, ξέρω εγώ. Άμα δεις στους Bucks, ξέρω εγώ, ένα 60-22. Όμως η πορεία της ομάδας τον βοηθήσει. Τόσο για τον Doncic, αυτό το θέμα που παρουσίασε τώρα στα φιλικά είναι απογοητευτικό με τις πατσές και τα... Δηλαδή, τι να πιο χάρτη. Το παιδί είναι τρομερό ταλέντο και θα αφήσει εποχή. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να χάσει τα όποια περιτά κιλά, ναι, γιατί το μυαλό εδώ λειτουργεί σε άλλες τροφές, μπασκετικά τουλάχιστον. Ναι, αλλά το μυαλό πρέπει να ξέρει ότι δεν επιτρέπεται ένας παίκτης 20 χρονών, 22, πάνω στον οποίο έχουν επενδυθεί τόσα πράγματα, μπορεί να αφήνει τον εαυτό του και να μην προπονείται και να παίρνει κιλά. Σύγκρινε το καλοκαίρι που φαίνεται ότι πέρασε ο Ντόντσιτς, την off-season μάλλον, με την αντίστοιχη του Γιάννη που ήταν κάθε μέρα σκιζόταν στο φάληρο και έκανε προπονήσεις. Ναι. Μετράει αυτό. Ναι. Και σίγουρα θα μετρήσει και στην πορεία της χρονιάς. Πάντως ρισκάει το κορμί, δεν αντέχει. Θες να πεις κάτι για πάνω σε αυτό? Όχι, όχι. Απλά θα βάλω στο τραπέζι τώρα τους προαθλητές, τους Lakers. Εντάξει, νομίζω ότι... Και να μην τους βάλεις, είναι πάνω στο τραπέζι, έχουν ακουμπήσει το... την κούπα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να, έτσι όπως λειτουργήσαν και με τις κινήσεις τις οποίες έκαναν στην off-season, δεν νομίζω ότι μπορούσαν να κινηθούν καλύτερα. Μου έκανε εντύπωση η δραστηριότητά τους, τις off-season εννοώ. Ναι. Γιατί συνήθως οι πρωταθλήτριες ομάδες εφησυχάζουν λίγο, κατεβάζουν λίγο την ταχύτητα. Ναι, φάνηκε ότι υπήρχε πλάνο. Υπήρχε πλάνο. Του δεπόν ήταν όλες οι κινήσεις που έχουν κάνει. Οι καταπληκτικές κινήσεις. Δεν είναι πήραμε τρεις παίκτες με βάση αυτό που λέγεις πριν, ότι υπάρχουν παίκτες πρόθυμοι να έρθουν στη λιακάδα του Λος Άντζελες και να κυνηγήσουν ένα δαχτυλίδι στα εύκολα με τον Λεμπρόν. Όχι. Ήταν μπασκετικές οι κινήσεις τους, στοχευμένες. Πήραν τον Χάρελ που τους κάνει πιο σκληρούς. Πήραν τον Σρούντερ που το λένε οι Αμερικάνοι και για καλύτερο playmaking, γιατί τους έλειπε αυτό. Και πήραν τον Wes Matthews που τους δίνει το εξωτερικό σουτ και την άμυνα. Ναι, το 3D. Και πήραν αυτό. Γκασόλ. Και πήραν τον Γκασόλ, ο οποίος ακόμα για να δεν παίξει ποτέ, ακόμα για να παίξει 10-15 λεπτά, μέσα στα αποδυτήρια. Ουσιαστικά θα έχει τον ρόλο του αντί Χάουαρντ. Ουσιαστικά. Ναι. Μια χαρά είναι. Κάτι μεταξύ σε Χάουαρντ και Μαγκή. Ναι. Και φυσικά Λεμπρόν επέκταση. Επέκταση. Οπότε νομίζω ότι πλέον το γλυκό δένει και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα και για τις υπόλοιπες ομάδες της Δύσης, που πραγματικά είναι μια πολύ ισχυρή, παραμένει μια πολύ ισχυρή περιφέρεια. Γίνεται ένας χαμός. Είναι 10-12 ομάδες, ας πούμε, πολύ κοντά μεταξύ τους, αν εξαιρέσεις τους Lakers και προσωπικά πιστεύω και τους Nuggets. Είναι πιο πάνω από όλους. Μαζί με τον Dallas, αυτές οι τρεις ομάδες τις βρίσκω ότι είναι πιο μπροστά από τις υπόλοιπες. Και εδώ βλέπω και τους Pelicans να τους ανεβαίνουν. Δυσκολεύω να τις ζυγίσω τις ομάδες χωρίς να τις δούμε λιγάκι. Βάσει κινήσεων, βάσει ονομάτων, έτσι. Αν δεν είναι καλά φέτος ο Πορζίνγκης, ας πούμε, ποιον Ντάλλας. Όχι πιο Ντάλλας. Ο οποίος Πορζίνγκης μπορεί να πάει πολύ ψηλά. Έχει έρθει, ένα ταβάνι η ομάδα. Θα παίξει Ιανουάριο, έτσι. Τέλος Ιανουάριο θα υπολογίζεται η επιστροφή. Ο Πορζίνγκης δεν έπαιξε και πολύ πέρσι. Ήταν καλός, αλλά δεν έπαιξε και πάρα πολύ. Ήταν γερός όμως στα play-off. Ναι. Είναι δυνατή η Δύση και αυτό είναι για τους Lakers και πρόβλημα και εχέγγυο. Δηλαδή είναι πρόβλημα το να βγει μια ομάδα από τη Δύση, να βγει πρώτη, να φτάσει στους τελικούς, αλλά σκληραγωγείται. Για να φτάσουν οι Lakers να πάρουν τον τίτλο της Δύσης, έπαιξαν όχι πολύ ξύλο, γιατί το ξύλο βρέθηκε στην Ανατολή περισσότερο, αλλά χρειάστηκε να βρουν από μέσα τους παραπάνω πράγματα, να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, να βγάλουν την προσωπικότητά τους και να την ακουμπήσουν στο παρκέ. Δεν είναι λίγο να ξέρεις ότι μπορεί να νικήσεις το Portland, το Houston, το San Antonio, τη Utah. Οποιαδήποτε νίκη επί οποιασδήποτε ομάδα στη Δύση, στα play-off σου δίνει ανάστημα και αυτοπεποίθηση. Το ίδιο τίνει να γίνει και να συμβεί και στην Ανατολή, κατά τη γνώμη μου. Εγώ θέλω να δω Καμπάτσο σε συνεργασία με Γιόκιτς. Καλό. Ε? Καλό.
Πάνε έξυπνοι παίχτες και οι δύο. Ήδη έχει... Θα συντονιστούν. Ήδη έχει κερδίσει τους πάντες στο Κολοράντο. Είναι δύσκολη υπόθεση. Θα κερδίσει λεπτά κάποιος. Και η πιο χαρακτηριστική ατάκα, αν έχετε διαβάσει, του προπονητή του Mike Malone, ο οποίος είχε πει ότι όποτε είμαι στεναχωρημένος, βάζω να δω τα highlights του. Το καμπατσό. Ναι, φοβερή ατάκα. Και μόνο από τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν δικαιώνεται αυτή. Αλλά εγώ συμφωνώ και με Γιώργο που είπε για τους Pelicans. Σταν Βαν Γκάντι, το οποίο τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, επιστρέφει στους πάντους. Ένας ωραίος τρελός. Ένας πολύ ωραίος τρελός, με πολύ ωραίες ατάκες. Μια χαρά είναι. Καλός προπονητής. Και γενικώς ο Ζάιον από την αρχή, υγιής, με λιγότερα κιλά. Ναι, πέρσι... Ήδη, στην πρίση ζωή ήταν. Πέρσι, πράγματα. Πέρσι έπαιξε καλά. Ξεκινώντας από μηδενική αφετηρία. Βέβαια. Από χαμένη pre-season, με περιτά κιλά, με minute limit, δεν έπαιζε. Μπορούσε να παίξει 35 λεπτά κτλ. Και όμως έβγαλε και τα νούμερά του και έδειξε ότι έρχεται. Φυσικά, ανυπομονώ πολύ για Golden State και Stephen Curry. Κρίμα με τον Thompson. Με τον Clay Thompson κτλ. Κρίμα και για τον ίδιο. Πώς θα κολλήσει ο Wiseman, τι impact θα έχει ο Kelly Oubre Jr. σε αυτή την ομάδα. Και φυσικά κατά πόσο μπορεί ο Στεφ Κάρι μόνος του, χωρίς την προσθήκη του διπλανού του κλόνου, του Splash Brother, του Splash Brother ακριβώς, να είναι το ίδιο κυριαρχικός όπως τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί όταν έχεις δύο τόσο πολύ καλούς στερ, μοιραία κάποιος από τους δύο μένει ανοιχτός. Ναι, okay, τώρα είναι ένας, αλλά ναι μεν, αλλά μεγάλο μέρος της συνταγής των Warriors, της συνταγής της επιτυχίας όταν έφτανε ως τελικούς, και πριν τα προαθλήματα ήταν η σιγουριά στα μετόπισθεν. Αυτό που τους έδινε στα ντουζένια του ο Draymond Green, ο οποίος όμως είναι σε κατηφορική πορεία. Έφυγε ο Iguodala που ήταν πολύ σημαντικό κομμάτι εκείνης της ομάδας. Γενικά αυτό είναι κάτι γνώμη που έχει ξεθοριάσει στο Golden State, που παρέσυρε. Και ουσιαστικά για πρώτη φορά θα δούμε Golden State με κανονικό center, έτσι. Γιατί έχουμε δει πολύ καιρό τον Golden State με κανονικό center. Τελείως άγουρο και άμουσακο, αν μιλάς για τον Wiseman. Ναι, και τον Wiseman. Επίσης. Ως Harden hater, παραδοσιακά, θέλω να δω την ελεύθερη πτώση των Rockets και του Μούσια. Αν είναι εκεί, όπως είπε πολύ σωστά και ο Νίκος. Ναι, αλλά αν είναι εκεί, νομίζω ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά για να πάει κάπου. Θα προσπαθήσουν να τον ξεφορτωθούν υπό αυτές τις συνθήκες. Καμία ομάδα δεν αντέχει να κουβαλάει στην πορεία. Ναι, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πριν φτάσουμε στο trade... Δυσαρεστημένο παίκτη, ναι. Δεν αντέχει να κουβαλάει καμία ομάδα. Και γενικά στην ομάδα αυτή φαίνεται ότι... Είναι και βάρης γενικά. Χρειάζεται να την αχθεί στον αέρα και να ξεκινήσει από την αρχή το χιούς. Κλείπες. Είναι και βαρύς εδώ. Μα γι' αυτό λέω, γι' αυτό άσε τα κιλά του. Ότι είναι βαρύς στο μυαλό. Βαρύς και βαρύ πεπόνι. Ναι, ακριβώς αυτό. Ο Γουόλ που ήρθε δίπλα του, μια άγνωστη ποσότητα, γιατί έχει να παίξει δύο χρόνια. Και πώς θα παίξει δεν ξέρουμε, έτσι. Yeah. Ναι. Μπορεί να βγάλει. Δεν αναφέραμε καθόλου. Κακώς. Αυτό πήγα να σου πω. Τους Clippers τελικά να δούμε αν τελικά το πρόβλημα ήταν ο Doc Rivers ή ο Paul George με τον Kawhi Leonard. Οι οποίοι παρέμειναν. Ναι. Και ο οποίος ο Doc Rivers είπε επίσης ο Ty Lue που ήταν δίπλα μου έτσι το χρησιμοποιούσε και αυτός. Ναι. Για να δούμε θα γίνει. Αυτό που έχει μεγάλη... ναι. μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τους λείψει πολύ ο Χάρελ. Πήραν γιατί... βέβαια τον. Τον Ιμπάκα. Τον Ιμπάκα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Γιατί ο Χάρελ. Ο Ιμπάκα είναι πλέον ένας ψηλός πολυτελείας. Ένα ελάκι ο Ιμπάκα πλέον, πολλές φορές. Και γίνεται και περισσότερο όσο περνάει τα χρόνια. Ο Χάρελ είναι σκυλί του πολέμου. Θα δίνει, θα φάει, θα ρίξει, θα κυνηγήσει ό,τι κινείται, τα επιθετικά rebound. Θα σκοράρει, θα πάρει rebound, θα πάρει βολές, θα πάρει φάουλ, θα δώσει φάουλ, θα το νιώσει ο αντίπαλος. Τον Ιμπάκα δεν τον νιώθει πια κανένας αντίπαλος. Εγώ πάντως ούτε καμία επίθεση. Εντυπωσιαστεί και μάλιστα τις τελευταίες μέρες ακόμα περισσότερο με τα πρώτα highlights του Πόκου. Του Αλεξέη Ποκουσεύσκη, ο οποίος πραγματικά νομίζω έπιασε τους πάντες στον ύπνο με το νούμερο 17 στο οποίο επελέγει και νομίζω ότι δείχνει στις πρώτες του εμφανίσεις ότι όχι απλά το άκρισε το παλικάρι, στα 2-13 που βρίσκεται, χωρίς να καταφέρουμε να τον δούμε πουθενά στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια που έπαιξε, ναι. Γιατί ελάχιστα χρησιμοποιήθηκε από τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν προφανές ότι υπήρχε πλάνο και τον δούλευαν οι άνθρωποι με προοπτική να τον πουλήσουν όπως και έγινε. Δείχνει ένα παιδί το οποίο έχει πραγματικά τρομερό μέλλον, τρομερό upside. Παρόν δεν ξέρω αν έχει, αλλά το καλό για αυτόν είναι ότι πήγε σε ομάδα που ούτε θα έχει απαιτήσει από αυτόν. Καταρχήν θα του δώσει χρόνο να παίξει. Η οποία ξαναφτιάχνεται από την αρχή. Είναι σε rebuilding mode. Εντελώς. Πέρα για πέρα. Πιο πολύ δεν γίνεται δηλαδή.
Οπότε... Αφού έφυγε και ο Άνταμ, τελείωσε. Εκεί έφυγε το τελευταίο σωμαϊκό κανόνα που λένε. Βλέπω εδώ στα χαρτιά μου ότι έχει 8 παίκτες αλλάξει. Είναι μια ομάδα τελείως διαφορετική σχέση με πέρσι. Έφυγε ο Chris Paul και νομίζω ότι έχουμε και δεύτερο πόλο να παρακολουθούμε πλέον και στα καθημερινά παιχνίδια του NBA, γιατί είναι ένα παιδί που τα τελευταία 5 χρόνια ήταν εδώ μαζί μας, στη γειτονιά μας. Πάντως είναι που... πολύ δύσκολο να διαβάσει κανείς τι θα κάνει ένας ρούκι, ειδικά που έρχεται από την Ευρώπη, και με τις παράξενες προδιαγραφές του συγκεκριμένου παιδιού, που είναι πολύ λεπτός ακόμα. Θα βάλει μικρά κιλά, δεν θα υπάρχει έτος να μην βάλει. Ναι, αλλά βλέπεις, αυτό σημαίνει ότι θα μείνει λίγο στην άκρη. Ωστόσο, κάθε φορά που αρχίζω και λέω ότι δεν είναι ακόμα η ώρα. Είδες ένα τέσσερα τρίποτα σαν την τέταρτη περίοδο του Σαν Αντώνιο. Μετράει πολύ αυτό. Άλλο θέλω να πω. Ότι μερικές φορές λέμε ότι ο Τάδε δεν είναι έτοιμος ακόμα, δεν θα παίξει, θα αργήσει κλπ. Ποιος περίμενε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πήγαινε και μέσα σε μια χρονιά θα έπαιζε. Ναι. Κανένας δεν το περίμενε. Από την Α2 της Ελλάδας. Θυμάμαι σαν να ήταν τώρα. Και ο Ποκουσέφης από την Α2 της Ελλάδας. Σωστό. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό κάνω τον παραλληλισμό. Θυμάμαι σαν να ήταν τώρα ότι είχε τηλεφωνήσει στον Γιώργο τον Δημητρόπουλο, καλή του ώρα, των εκπροσώπων του. Τον ρώτησα, θεωρώντας το βέβαιο ότι ρε εσύ Γιώργο, προφανώς θα μείνει κανένα χρόνο στο Σαρακώσα ο Γιάννης, έτσι. Και μετά θα πάει. Ναι. Δεν κατάλαβες. Θα πάει άμεσα και θα παίξει για αμέσως. Εγώ δεν το περίμενα. Με την όποια πείρα μου κτλ. Άρα δεν διστάζω να ακουμπήσω το δάχτυλό μου στο αύριο, στο σήμερα μάλλον, του Ποκουσεύσκη ή οποιοδήποτε παιδιού πάει στο NBA χωρίς να έχει παίξει καθόλου μπάσκετ. Δεν έχει μπάσκετ στα πόδια του ο μικρός. Έχει, δεν έχει. Δεν έχει καν τον μπάσκετ των κολεγίων που έχουν. Αλλά του θυμίζει πάρα πολύ την υπόθεση του Γιάννη Ποκουσεύσκη. Και χρειάζομαι να πούμε για τη Δύση. Θέλω να πούμε στην Ανατολή. Πριν που πάμε στην Ανατολή, έχουμε μια ακόμα ομάδα τη Δύση να σχολιάσουμε, την οποία θεωρώ ότι θα είναι καλή φέτος. Και αυτή είναι η Phoenix Suns, οι οποίοι κάνανε το αίτητο στη Φούσκα του Ορλάντο. Πήρανε τώρα τον Chris Paul αντί του Ricky Rubio. Θεωρώ ότι με τον Booker, ο οποίο για μένα είναι μια από τι αδυναμίε μου του. Και εμένα. Ως παίχτης. Και είχαν και viral sex video, έτσι. Εντάξει. Όπου βράζει το αίμα με τα νιάτα, θα έχουμε και τέτοια. Τι να κάνουμε. Είναι και ο DeAndre Ayton, τον οποίο περιμένουμε να κάνει και αυτός μια πολύ καλή σεζόν. Και θεωρώ ότι με τον Ball δίπλα του θα την κάνει τη σεζόν. Λοιπόν, ας πάμε και στην Ανατολή όμως, που είναι και η περιφέρεια του Γιάννη. Θα είναι η Bucks στην κορυφή. Εγώ πολύ αμφιβάλλω για την φετινή σεζόν. Βλέπω το Miami. Μαϊάμι, βλέπεις. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Δεν έχει αλλάξει, δεν κάνει άλλα στο Μαϊάμι. Είναι μόνο ο Τζέι Κράουντερ έφυγε, ο οποίος έπαιζε αποτελεσματική άμυνα στον Γιάννη. Στο Γιάννη, ναι. Σε οποιονδήποτε. Δεν είναι μεγάλη απώλεια ο Κράουντερ, αλλά... Έπρεπε κάπως να βγουν τα κουκιά για να πάρει το Σούπερ Μάξο Αντεμπάγιο. Έτσι. Έδειξαν οι Heat ότι έχουν τη συνταγή, ότι έχουν τον τρόπο. Ναι. Ομάδα που φτάνει στους τελικούς απαγορεύεται να μην θεωρήσεις φαβορί στο ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς, εφόσον μένει η ίδια. Έτσι, γιατί ουσιαστικά έμεινε η ίδια σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, εντάξει, και εκεί αλλάζουν τα δεδομένα με το πέρασμα των χρόνων. Αφενός, ο Ντράγκητς που παραμένει ο εγκέφαλος αυτής της ομάδας, μεγαλώνει και δεν αντέχει. Δεν αντέχει πάντα. Ούτε τα πόδια του, και φάνηκε ότι και στη φούσκα δεν, κάποια στιγμή έσκασε, παραπάτησε. Έσκασε και στο λάθος σημείο. Στους τελικούς. Ακριβώς. Άλλη τελική θα ήταν. Απ' την άλλη, όμως, υπάρχουν και τα νιάτα που έρχονται. Ο Αντεμπάγιο είναι, κατά τη γνώμη μου, μέσα στους 2-3 καλύτερους ψηλούς του NBA. Ο Χίρο θα γίνεται ήρωας πολύ συχνά από εδώ και πέρα. Υπάρχει ο Ντάνκαν Ρόμπινσον. Υπάρχει γενικά η άβρα μιας ομάδας που φτιάχνει κάτι καινούργιο και δεν τη βάζει κάτω εύκολα. Ναι. Ποιος θα ήθελε να παίξει τώρα playoff με το Miami, κανένα. Και ξέχασε τον Butler, έτσι, δεν τον ανέφερες. Ο Butler είναι ο ακρογωνιός λίθος. Ναι. Εντάξει, ναι, δεν είναι. Είναι το σίγουρο χαρτί. Το και σίγουρο, μεγάλο προπονητή. Που και αυτός μεγάλωσε. Πολύ καλός προπονητής. Ο προπονητής πιθανόν να είναι και ο καλύτερος σε ολόκληρο το NBA. Βγάζω στην άκρη τον Popovich. Αλλά από τη γενιά την τωρινή, δεν ξέρω, ο Brad Stevens ίσως είναι. Ίσως ο Quinn Snyder, αλλά και ο Spoelstra που είναι και λίγο μεγαλύτερος. Μου φαίνεται ότι στη δική του ηλικιακή κατηγορία δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν. Και φυσικά θέλω να δω και Brooklyn Nets με Steve Nash, γιατί εκεί ουσιαστικά δεν υπάρχει Big 2, είναι Big 3 με τον Nash. Άμαξε τον Πολυντή μέσα. Με Kyrie Irving και Kevin Durant. Και γενικώς πολύ καλό supporting cast. Ερωτηματικό αυτή η ομάδα. Για μένα οι Brooklyn Nets μπορούν να φτάσουν μέχρι και την κορυφή της Ανατολής. Είναι Big 3, όπως είπε σωστά, από πλευράς προσωπικότητας. Αλλά με πολλά ερωτηματικά. Σίγουρα, όταν έχεις αυτή την ορολογιακή βόμβα που λέγεται Kyrie Irving, ο οποίος συμφωνεί η ομάδα του με τον Steve Nash, που είναι
Μιλάμε για υπερπαίχτη, δύο φορές back-to-back MVP, Hall of Famer και βγαίνει και λέει: δεν ξέρω αν έχουμε προπονητή. Το πήρε πίσω όμως, έτσι, δεν άκουσε τίποτα. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει άδικο. Δεν το λες κάτι. Δεν έχει άδικο από την έννοια ότι ο Στίβ Νας δεν είναι δοκιμασμένος. Σωστά. Ναι, αλλά δεν είναι προπονητής. Μα αυτή την έννοια το είπε, γιατί συμπλήρωσε στην ίδια δήλωση ότι και εγώ και ο Ντουράντ μόνο δεν μπορούμε να είμαστε. Ναι, αλλά δεν το λες. Δείχνει έλλειψη σεβασμού. Επίσης ο Ντουράντ έρχεται από κομμένο αχίλιο. Θα είναι καλά, δεν θα είναι καλά. Θα αντέξει. Και με κομμένο αχίλιο και εμένα. Θα μια ζημιά, χτυπάω ξύλο. Θα είναι μία παίζω, μία δεν παίζω γιατί πονάει το πόδι μου και παθαίνει φοβόμαστε υποτροπή και μαζεύει νερό το σημείο και δεν ξέρω τι. Σίγουρα θα είναι, δεν θα είναι τόσο εκρηκτικός όσο ήταν ο Ντουράντ. Σίγουρα θα παίζει πιστατικό μπάσκετ από ό,τι έπαιζε ο Ντουράντ. Σίγουρα θα τον δούμε περισσότερο και στο. Όχι περισσότερο, θα το δούμε και στο 5 τον Ντουράντ για το οποίο είπε ίσως και ο ίδιος. Βάζει και πολύ τα πόδια του στη φωτιά. Είναι λογικό. Πέντε όμως που λες χωρίς να βάζει τα πόδια στη φωτιά. Δεν γίνεται. Θέλει να ρίξει και ξύλο εκεί. Εγώ βλέπω ερωτηματικό. Και μια χημεία καινούργια για αυτή την ομάδα. Έτσι. Είναι μια ομάδα που δεν έχει παίξει ακόμα. Ούτε ο Ντουράντ έχει παίξει με τον Κάιρι, ούτε ο Νας έχει προπονήσει, ούτε οι υπόλοιποι ξέρουν τι είναι ο Ντουράντ. Μέσα στο γήπεδο εννοώ. Οπότε είναι ένα ένιγμα. Αλλά έχει δίκιο αυτό το πράγμα. Ένα ένιγμα με ψηλό ταβάνι, ωστόσο. Ότι έχει καλό και σαν πολιτικά. Δεν είναι ότι δεν έχει καλού παίκτε γενικά. Καλού παίκτε. Πέρσι χωρί αυτού και παραλίγο. Ακριβώ. Μπήκαν στα playoff. Ερωτηματικό βλέπω του Sixers. Όπως πάντα. Όπως πάντα. Οι οποίοι βέβαια έχουν κάνει κάποιες σημαντικές προσθήκες, όπως παραδείγματο χάρη ο Ντάνι Γκριν, ο Ντουάιτ Χάουαρντ, ο Σεφ Κάρι. Δεν είναι παίκτες. Ρολίστες βέβαια. Αλλά αυτό ήταν το πρόβλημά τους. Δεν είχαν ρολίστες. Ναι, και έχουν και ένα προπονητή, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι, τον Ντοκ Ρίβερς, έστω και αν τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί γενικότερα στο NBA ότι τα έχει θαλασσώσει. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα πριν έρθει και κάνει την έκπληξη. Πριν σας κάνω έφοδο, θες να πεις. Με τον Γιώργο, λέγαμε ότι βλέπουμε ο Γιώργος περισσότερο την Ατλάντα, εγώ περισσότερο τους Washington Wizards, αρκετά βελτιωμένους. Σε σχέση με αυτές τις δύο. Τις προηγούμενες σεζόν τους. Είναι και οι δύο βελτιωμένοι, αλλά τόσο βελτιωμένοι ώστε να μπουν σφήνα στις 4-5 καλές ομάδες. Όχι, σίγουρα. Για να μπουν. Κοίτα, οι δύο ομάδες ήταν αυτές εκτός play-off. Τη στιγμή που τελείωσε. Οπότε είναι, θα διεκδικήσω βήματα γι' αυτό. Να διεκδικήσω πλέον. Θα πάρω την 8η θέση, την 7η, αν μπορέσει. Μην ξεχνάς ότι ενδεχομένως να κάνει ένα βήμα πίσω από αυτό το γκρουπ των κορυφαίων ομάδων, το Τωρόντο, το οποίο έχασε ναι, τον Ιμπάκα και τον Μάρκ και πήρε τον Μπέινς και τον Λεν. Δεν είναι το ίδιο. Που δεν είναι το ίδιο επίπεδο. Και φυσικά ο Κάιλ Λάουρι είναι στα 35. Η Κοντούρα. Ο Van Fleet δεν μπορεί να στηριχθεί σε έναν τόσο κοντό παίχτη για να στηρίξει. Και ο Σιάκαμ και πέρα. Και υπάρχει και ο Σιάκαμ. Ναι, αλλά θα κάνει βήμα πίσω, οκ. Αλλά τόσο μεγάλο βήμα πίσω από την. Να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλει να πέσει εκτός playoff. Όχι εκτός playoff, αλλά βλέπω εκεί να είναι 7-8. Ναι. Βλέπω να πέφτει τόσο. Και εγώ το και φυσικά βλέπω. Μην υποτιμάτε την δουλειά του προπονητή τη χρονιά. Δεν αντιλέγω. Αλλά πρέπει να έχει κυλικά. Ναι, οκ. Okay. Αλλά υλικά τέτοια ώστε να κάνει 50 νίκες νομίζω έχει. Όπως είχε πει και ο κάποτε ο Ρούντο Μιάνοβιτς, never underestimate the heart of the champion. Επίσης βλέπω δυνατή τη Βοστόνη. Μην το λες εμένα γιατί ήμουν εκεί μπροστά μου ήταν. Τότε. Αλήθεια. Εντελώς. Βοστόνη πολύ εντελώς. Δυνατή. Στους τελικούς του Χιούστον με το. Συμφωνείς. Νέα Υόρκη, ορίστε. Βοστόνη πολύ δυνατή. Βοστόνη θα είναι πολύ δυνατή. Δεν είχαν και αυτή η ιδιαίτερη. Θα ήθελα να το πάρουν οι Σέλτικς, το ομολογώ. Αν όχι οι Bucks. Είμαστε με τους Bucks για προφανείς λόγους. Έχει πάρει τον Τρίσταν Τόμψον και τον Τζεφ Τίγκ. Σαν backup point guard και φυσικά είχε έκανε... ομάδα. Ο Κέμπα είναι ένα μόνιμο πρόβλημα με τα τραυματισμούς και αυτά. Έχει αλλά... τέτοιο βέβαια. Είναι ομάδα γενικά με σε ανωδική πορεία που οι παίκτες της είναι πολύ νέοι. Είναι πολύ νεαρά τα αστέρια τους και με πολύ μεγάλο ταβάνι. Βασικά ο Jason Tatum έκανε από πέρσι step up σε επίπεδο superstar. Και θα κάνει ακόμα πέρσι. Και πήρε το μεγάλο συμβόλαιο, το πρώτο πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Οπότε νομίζω ότι είναι σε χρονιά εκτόξευσης. Mm. Τόσο ο ίδιος όσο και οι Celtics. Και υπάρχουν του Celtics, αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνουν κάτι το. Εγώ φοβάμαι για τους Pacers του Γιώργου Κούβαρη. Ότι είναι δική σου Pacers. Μπορεί να κινδυνεύσουν ακόμα και για playoff. Σου λέω αυτό που πρέπει να πει στον Αντώνη. Όλο και το λέω και όλο τέταρτη είναι, αυτό ξέρω εγώ. Αυτό πρέπει αυτό να σου πω. Πέρυσι ήταν τέταρτη και φέτος δεν κάνανε καμία απολύτως αλλαγή στο ρόστερ τους. Τίποτα δεν κάνανε. Πήραν προπονητή. Πήραν τον προπονητή, ναι. Διώξανε τον Μακμίλαν και πήραν τον. Αυτό το σουηδικό όνομα. Πώ λέει, Διόγκεν, διαφεύγει κιόλα. Τον πρώην συνεργάτη του. Προπονητή τον Toronto Raptors. Πάντως, μου φαίνεται ότι όλες αυτές οι ομάδες θα είναι βελτιωμένες λίγο πολύ. Όχι όλες. Πολλές ομάδες της Ανατολής θα είναι βελτιωμένες.
και θα παίξουν ρόλο και θα είναι σκληροτράχυλοι αντίπαλοι, αλλά παραμένει ανοιχτός ο δρόμος για το Μιλγουόκι, για την πρωτιά της Ανατολής. Δεν λέω ότι θα την πάρει, αλλά μάλλον πρέπει να το θεωρούμε πάλι φαβορί για την πρώτη θέση. Ίσως όχι για 60 και 65 νίκες. Όχι, μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά, δύσκολο. Θεωρώ πάντως Bucks, Heat, Brooklyn, με την προϋπόθεση να είναι υγιείς, έτσι, χωρίς να έχουν τραυματισμούς, είναι η τριάδα που βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από όλους τους υπόλοιπους. Βοστόνη. Και Βοστόνη. Και μετά από κάτω, όσοι έρχονται, πιστεύω θα διεκδικήσουν επίσης ώρες από το 8 μέχρι το 5. Λοιπόν, από το Γιάννη το ξεκινήσαμε, στο Μιλγουόκι το καταλήξαμε. Θα σταματήσουμε τώρα λίγο αυτή την κουβεντούλα. Να κάνουμε καμία δουλειά. Λίγο, έτσι, γιατί έχουμε και αγώνα. Πρέπει να πάρουμε άδεια κυκλοφορίας πάλι για να βγω έξω. Να πω και το αιρετικό μου για να τελειώνουμε. Να μας έρθει συχνά. Νομίζω ότι είναι καλύτερα για το Μιλγουόκι που δεν πήρε τον Μπογκδάνοβιτς και κράτησε τον Ντιβιτσέντζο. Ναι. Διαφωνώ εγώ, αλλά τέλος πάντων. Δεν λέω ότι είναι καλύτερος παίκτης. Δεν είναι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή ο Ντιβιτσέντζο, αλλά ταιριάζει καλύτερα σε αυτήν την ομάδα. Ναι. Δίνει περισσότερο δυναμισμό και μακάρι. Desire, για να το πω έτσι όπως το λένε στο χωριό μου στην Κρήτη. Έχει καλύτερη χημία με τους υπόλοιπους, διότι γνωρίζονται κλπ. Έχει επενδύσει πάνω από την ομάδα και σωστά. Είναι καλός παίκτης. Και είναι και πολύ νεότερος ο Ντιβιτσέντζο. Ο Μπογκδάνοβιτς επιπρόσθετα, ενώ είναι παιχταράς και το ξέρουμε όλοι, με αυτή την απόφαση του έδειξε και λίγο νοοτροπία λογεωνάριου, η οποία δεν νομίζω ότι ενδείκνυται για τη συγκεκριμένη ομάδα, τη συγκεκριμένη εποχή. Τώρα θέλει να βγουν, να πάνε στον πόλεμο, όμως είναι για πόλεμο. Δεν είναι για να. Εντάξει, βέβαια στην τετραετία πήρε 12 εκατομμύρια παραπάνω, έτσι. Σε σχέση με αυτά τα οποία θα έπαιρνε. Από τη μεριά του καλά έκανε. Ναι. Αλλά είναι. Δεν πάβει να είναι μια απόφαση που εδράζεται στο χρήμα. Σωστά. Περίμενες δηλαδή από παίκτη με προσωπικότητα και τίτλους και τα λοιπά, όπως είχε στην Ευρώπη, να πει θα πάω να πάρω πρωτάθλημα δίπλα στο Γιάννη. Ναι, ναι. Αυτός μέτρησε το χρήμα. Σου λέει θα σου τάρω και περισσότερο στην Ατλάντα, μια χαρά θα μετά από δική μου την μπάλα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έδωσε. Υπάρχει μια παράμετρο στην οποία ενδεχομένως να μην τη μάθουμε ποτέ. Όλη αυτή η ιστορία σχετικά με το ενδεχόμενο τιμωρίας των Bucks και των Kings σε περίπτωση που προχωρούσαν σε αυτό το trade και το οποίο είχε βγει επειδή άνοιξε το στόμα του ένας υπάλληλος των Bucks, έφτασε στον Βοζ. Η είδηση την μπουμπούνισε ο Βόζος στο Twitter και μετά δεν θέλει να διασάγει. Τη έκανε μπάχαλο. Σιγά με την μπουμπούναγε. Λοιπόν, δεν αμφισβητήθηκε από κανένα διότι είναι ο πιο έγκυρος των έγκυρων. Ναι. Εντάξει, λογικό. Απλά μιλάω για αυτό που φάνηκε να έχει στο κεφάλι του Μπογκδάνοβιτς, το οποίο δεν μ' άρεσε καθόλου. Αν ήμουν ο Γιάννης, δεν θα μ' άρεσε καθόλου για το παλιό. Μακάρι να ήμουν ο Γιάννης. Πόσα είπαμε, παίρνει το δευτερόλεπτο. 193 δολάρια. Λοιπόν, άλλα 193. Άλλα 193. Νομίζω ότι με αυτό μπορούμε να επιστρέψουμε πλέον στη δουλειά μας. Έτσι, να αφήσουμε και σένα να επιστρέψεις. Λέω ότι έχει και κίνηση. Έχει και κίνηση. Παίρνω λοιπόν το αντισηπτικούλι μου και αποχωρώ μέχρι νεοτέρας, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Να μας ξανάρθεις. Βέβαια. Είναι ωραία.